γιατί πριν λίγο συναντηθήκαμε με τον κύριο συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Ποτάκη. Είναι μεγάλη μας η χαρά και η τιμή να συναντιόμαστε, ιδιαίτερα δε με έναν θεσμό που παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των ένομων συμφερόντων του απλού πολίτη, αλλά και της διοίκησης. Και η ανταλλαγή των απόψεών μας ουσιαστικά είναι χρήσιμη για το πώς θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο θεσμό που κατά τη γνώμη μου παράγει νομολογία για τη χώρα, πώς πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο θεσμός και πάνω απ' όλα πώς αυτό αποτελεί την ελπίδα όλων των πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης προς υπεράσπιση των θέσεων τους. Είναι ένας θεσμός λοιπόν με εξαιρετικό ενδιαφέρον και πάνω απ' όλα είναι ένας θεσμός που στα αμέσως επόμενα χρόνια, έτσι όπως λέει η δική μου η εμπειρία, θα αποτελέσει το βαρόμετρο της εξέλιξης στην προστασία των ένομων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξάρτητα χρώματος, γλώσσας και συνείδησης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την εγκάρδια, για την πολύ ζεστή υποδοχή του. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μία πολύ ειλικρινή και πολύ ουσιαστική συνομιλία και συνεργασία για μία σειρά από ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια της Πελοποννήσου, με πρώτο βέβαια εξ αυτών το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας απασχολεί πολλά χρόνια, το παρακολουθούμε πολλά χρόνια και χαίρομαι πολύ που βλέπω την ίδια επιμονή, το πείσμα από την πλευρά της περιφέρειας, του κυρίου Περιφερειάρχη, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει αναλάβει να ολοκληρώσει. Φυσικά θα το παρακολουθήσουμε και θα είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να ευοδοθεί και να είναι ένα έργο που θα δώσει μια πνοή σε όλη την περιφέρεια. Θα συνεχίσουμε με επαφές και αύριο στην Τρίπολη, σε τεχνικό επίπεδο, με κλιμάκια, για να ενημερωθούμε και εμείς πλήρως και διεξοδικότερα για την πορεία της εξέλιξης του έργου και τα προβλήματα που ενδεχομένως ακόμα ανακύπτουν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτά με την πολιτική βούληση και την πυγμή της Περιφερειακής Αρχής θα αντιμετωπιστούν όπως έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Ξανά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την υποδοχή του. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε, να ξαναζητήσουμε και να ξανασυνεργαστούμε στα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια της Πελοποννήσου. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ο κύριος Ποτάκης είναι από τη γνωστή πολιτική οικογένεια που έχει αφήσει το στίγμα της και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για όλους τους πολιτικούς, ιδιαίτερα αποτελεί μάθημα διαχρονικό για τους νέους πολιτικούς, για το πώς έχει δημιουργήσει το δικό της background και το πόσο έχει βοηθήσει γενικότερα την Κορινθία. Αλλά θέλω και να εκμυστηρευθώ ότι ο δρόμος προς το Βαλτέτσι είναι έργο του Γιάννη Ποτάκη, του αείμνηστου Γιάννη Ποτάκη. Και αυτό οι συμμετέχοντες μας δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ. Είναι μέσα στην καρδιά τους, είναι μέσα στη σκέψη τους και η καταγωγή της οικογένειας Ποτάκη είναι από το Βαλτέτσι. Γι' αυτό λοιπόν, για έναν άλλον ιδιαίτερο προσωπικό λόγο, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντηθήκαμε με τον κύριο Συνήγορο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φιλιά, πολλά.